Πρόκειται για μια σχολή η οποία προσφέρει τα μέγιστα στον τομέα του τουρισμού, όμως λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών δεν μπορεί να ανοίξει τα φτερά της για το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο, καθώς το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει εγκρίνει ακόμα τους πίνακες και τη στελέχωση με 20 καθηγητές, και ενώ οι εγκεκριμένες ανάγκες ανέρχονται σε 24 καθηγητές. Ο λόγος για την ανώτερη σχολή τουριστικής εκπαίδευσης Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο, με τις απίστευτες καθυστερήσεις να προκαλούν έντονες αντιδράσεις και στους σπουδαστές. Θεωρώ ότι είναι άδικο από πλευράς του Υπουργείου σε εμάς, διότι είμαστε παιδιά που έχουμε διαβάσει, έχουμε περάσει όπως όλα τα υπόλοιπα παιδιά με πανελλήνες μέσα σε αυτή τη σχολή, και είναι άδικο να στερούμαστε των βασικών δικαιωμάτων μας. Είναι αμέλεια του Υπουργείου με την έννοια ότι λόγω του ότι καθυστέρησαν, υπήρχαν πολλές ελλείψεις, αυτό μας έχει φέρει σε μια πολύ δύσκολη θέση. Με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Αυτό έχει ως αντίκτυπο οριακά να χάσουμε το εξάμηνό μας. Με προσπάθειες και του διευθυντή και των καθηγητών και όλα αυτά, θέλουμε να κάνουμε κάποιες αναπληρώσεις τα Σάββατα, το οποίο δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τα παιδιά που εργάζονται. Συνήθως εμείς ανοίγουμε μετά τις 20 του Οκτώβρη. Υπήρχε όμως μια μικρή καθυστέρηση, γραφειοκρατική είναι η λόγη της καθυστέρησης αυτής. Προκειμένου να καλυφθεί ο χαμένος χρόνος, ο οποίος μεταφράζεται σε έναν περίπου μήνα, σπουδαστές θα κληθούν να κάνουν μαθήματα και το Σάββατο, εξέλιξη που προκαλεί πονοκέφαλο σε όσους εργάζονται για να καλύψουν τα αυξημένα έξοδά τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους φοιτητές, διότι πολλοί εργάζονται για να βγάλουν τα φαγητά τους, κάτι. Οπότε δεν γίνεται να έχουμε σχολή και το Σάββατο και να μην τους αφήνουν. Πρέπει μετά είτε να επιλέξουν να πηγαίνουν στα μαθήματα της σχολής, είτε να πηγαίνουν για δουλειά. Θα αναπληρώσουμε, όπως είπαμε, δεν είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε κάθε μέρα τα Σάββατα. Όταν χρειαστεί και οι καθηγητές που θα βρεθούν σε ανάγκη να κάνουν αναπλήρωση, θα χρησιμοποιήσουν και κάποιες ώρες για το Σάββατο. Την ίδια ώρα, λόγω της ακρίβειας των ενοικίων φωτιά και άλλων παραγόντων, 44 από τους 144 συνολικά εισακταίους ζήτησαν αναβολή, με τα οικονομικά προβλήματα αρκετών οικογενειών να φρενάρουν τις σπουδές και τα όνειρά τους. Πολλά παιδιά από το πρώτο έτος έρχονται και φεύγουν, χάνουν το ακαδημαϊκό τους έτος, μην μπορώντας να βρουν σπίτι. Το πιο οικονομικό για ένα μονόχωρο διαμέρισμα για έναν φοιτητή φτάνει και στα 300 ευρώ, κάτι που δεν μπορούν να το προσφέρουν πολλές οικογένειες στο παιδί τους. Από αυτά τα 144, 100 δηλώσανε ότι θα έρθουν. Τα υπόλοιπα από αυτή τη διαφορά ζητάνε αναβολή σπουδών, ότι είναι δύσκολα τα ενίκια, είναι πάρα πολύ ακριβά. Θα ήθελα και εγώ να μας λάβουν πιο σοβαρά υπόψη τους, εφόσον κάθε χρόνο η σχολή μας βγάζει απόφοιτους οι οποίοι στελεχώνουν τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Είναι άδικο να μην έχουμε το πτυχίο που μας πρέπει. Το στεγαστικό αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα, ενώ παράλληλα δεν δρομολογείται λύση στο ζήτημα της ανέγερσης φοιτητικών εστιών. Δεν έχουμε αμφιθέατρο, έχουμε η σχολή ουσιαστικά λειτουργεί χάρη στο Δήμο, γιατί μας έχει παραχωρήσει το συγκεκριμένο οίκημα. Είναι μικρό, θέλουμε να λυθεί και το στεγαστικό πρόβλημα της σχολής.